Καλησπέρα. Ένα βίντεο στα γρήγορα για την εθνική ομάδα και λίγο Ολυμπιακό στο τέλο. Καταρχά, χάσαμε 186 όπω ίσω θα είδατε από τι Ηνωμένε Πολιτείε, σε ένα παιχνίδι το οποίο εξελίχθηκε ακριβώ όπω το περίμενα και λογικά όπω το περιμέναμε. Έτσι, φανερώσαμε πάλι κάποιε αδυναμίε, τι οποίε φανερώνουμε σε όλα τα φιλικά και θα πρέπει να τι να τις διορθώσουμε. Πριν ξεκινήσω για την εθνική, για την εθνική να πω ότι οι Αμερικανοί είναι μια ομάδα που ε, σίγουρα μπορεί να πάει μέχρι και τελικό. Αλλά δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει στο τσεπάκι της την πρώτη θέση, το παγκόσμιο, τον παγκόσμιο τίτλο. Έτσι είναι μια πολύ καλή ομάδα βέβαια. Πάμε να πούμε περισσότερα. ξεκίνημα του αγώνα μπήκαμε λίγο ψαρωμένοι θα έλεγα στο παιχνίδι, λίγο χαμένοι, λίγο ε, εκτός, εκτός κλίματος και έτσι άρχισε γρήγορα με δύο πάσες να τρέχει το γήπεδο η, η ομάδα του Steve Care αλλά θα έλεγα ότι σιγά σιγά αρχίσαμε και μπήκαμε στο πνεύμα του αγώνα στην δεύτερη περίοδο από τη δεύτερη περίοδο και μετά αποφασίσαμε να φάμε και λίγο ξύλο αλλά αυτό το πρόβλημα με τις επιστροφές μας πρέπει να το διορθώσουμε από ό,τι είδα στις δηλώσεις το ανέφερε ο Ρόγκα ε, μετά το παιχνίδι δηλαδή με λίγα λόγια κατεβαίνουμε και επειδή βάζουμε πάρα πολύ προφανώς έτσι και από... αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι επειδή βάζουμε πάρα πολύ προσπάθεια στο να κάνουμε μια καλή επίθεση επειδή επιθετικά δεν είμαστε και η πιο ταλαντούχα ομάδα. Στη συνέχεια υπάρχουν δύο δευτερόλεπτα, ένα με δύο δευτερόλεπτα, στα οποία σβήνει το μυαλό μα, θολώνουμε και δεν κάνουμε τίποτα από τη στιγμή που θα σουτάρουμε. Αυτή, από αυτή τη στιγμή που θα σουτάρουμε όμω έχουν πάρει το rebound, οι άλλοι έχουν κατέβει με δύο πάσει το γήπεδο. Λοιπόν, οι επιστροφέ μα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το είδαμε και σήμερα, κυρίω με ομάδε που ξέρουμε ότι και αυτέ τρέχουν και ότι αυτέ θα μα πιάσουν στον ύπνο, γιατί ξέρουν και αυτοί, μα έχουν μελετήσει. Ξέρουν ότι, ότι δεν έχουμε επιστροφέ. Λοιπόν, οπωσδήποτε αυτό το πράγμα. Οπωσδήποτε. Όσο πιο γρήγορα γυρίσουμε πίσω, τόσο πιο σετ παιχνίδι θα κάνουν οι αντίπαλοι, και αυτό βέβαια θα ευνοήσει εμά. Από εκεί και πέρα, η άμυνά μα, που είναι το όπλο μα. Ε, και μπορεί να, μιλήσει, να μην αρέσει σε μερικού, αλλά αυτό είναι το όπλο μα, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν σα αρέσει, τι να κάνουμε. Ούτε με να μου αρέσει να βλέπω. Ενώ είμαι λάτρης άμυνα, εντάξει. Να βλέπω, να δούμε και λίγο επίθεση. Μ' αρέσει πιο balanced παιχνίδι. Αλλά οκ. Okay. Η άμυνά μα λοιπόν. Με, ε, δεν είναι στο επίπεδο που θέλουμε. Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε την υπέρβαση, αυτή η άμυνα δεν μα δεν μας, ε, δίνει υπέρβαση. οκ okay. Δεν μα δίνει υπέρβαση. Θα μα μπορεί να μα περάσει τον όμιλο, να κερδίσουμε η Ορδανία, Νέα Ζηλανδία. Και από εκεί και πέρα, με Λιθουανία και Μοντενέγκρο, δύσκολα τα πράγματα. Με αυτή την άμυνα. Γιατί Γιατί μπορούμε να παίξουμε άμυνα, αλλά δεν παίζουμε άμυνα σε, σε μεγάλα διαστήματα. Λοιπόν, τα κορμιά μα μπροστά στου αντιπάλου, όσο πιο γρήγορα μπορούμε στα πόδια, και να τρέξουμε. Θέλει περισσότερη προσπάθεια στην άμυνα. Αυτό πιστεύω ότι θα το δούμε στα επίσημα. Γιατί αυτά είναι φιλικά, και όπω καταλαβαίνετε, κάνουμε και λίγο συντήρηση δυνάμεων. Okay. Αλλά είδα σήμερα του Αμερικανού να κυκλοφορούν αρκετά κατά την μπάλα. Έχουν, δουλέψει αρκετά οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, παρά το γεγονό ότι είναι φρέσκια ομάδα. Λοιπόν, ε, και είδα παίχτε να μην προσπαθούν να, να, βγουν πάνω στο σούτ των Αμερικάνων καθόλου. Δηλαδή να μην ξοδεύουν ενέργειε. Δεν θα πω ονόματα. Λοιπόν, χρειαζόμαστε επίση και οι πέντε να είναι, ξαναλέω, στο ίδιο μήκο κύματο. Δεν μπορεί να βγάζει, τα ντερά του ο και ο δίπλα του, α πούμε, να μην παίζει άμυνα. Γιατί, Γιατί έτσι δεν παίζεται η άμυνα. Okay. Δεν είναι απατολισματική άμυνα αυτή. Αυτό είναι το δεύτερο. Από εκεί και πέρα, κάτω από το καλάθι. Πολλά προβλήματα είχαμε σήμερα. Λογικό είναι. Οι Αμερικάνοι πήγαν με την αθλητικότητά του και με τον Έντουαρτ να έχει κέφια. Ο Έντουαρτ, ο οποίο ουσιαστικά τραμπούκησε τους αντιπάλους του αντιπάλου ε, του κατά διαστήματα, να βάλει το δυνατό του κορμί και να πάει κοντά στο καλάθι και να το βάλει τσαμπουκά το καλάθι, α πούμε. Όπω λέμε. Για άλλη μια φορά είχαμε ένα ποσοστό στα τρίποντα ε, 9 στα 28. Οκ. Okay δηλαδή κάτω από 30%. και είχαμε επίση και πολλοί, δεν είχαν και οι Αμερικανοί ιδιαίτερα καλό ποσοστό στα τρίποντα, ότι δεν, δεν μπορεί να πει κανεί ότι μα βούλιαξαν. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι επιλογέ μα, επειδή κάνουμε κακέ επιλογέ στην επίθεση, και αυτό το αναφέραν κάποια από τα παιδιά στι δηλώσει, μα έχουν ρίξει πάρα πολύ το ποσοστό στα σουτ δύο πόντων, στα παροσπάθειε δύο πόντων από μέσα απόσταση ή από κοντά στο καλάθι. Πρέπει πάρα πολύ να δουλέψουμε σε αυτό το πράγμα, σε επιλογέ μα, σε επίδεση. Πώ να δουλέψουμε όταν παίζει σε μια εβδομάδα το τουρνουά, Αυτό είναι ένα ερώτημα. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Οκ. Okay. Ε, δεν έπαιξε και ο Πάπ σήμερα. Ξαναλέω, ο Πάπ είναι ένα παίκτη ο οποίο ε, βοηθάει πάρα πολύ στο spacing τη ομάδα. Ε, είναι ένα παίκτη ο οποίο όταν η ομάδα βρίσκεται. Όταν ο, ο Πάπ βρίσκεται στο παρκέ, δεν πανικοβαλόμαστε τόσο εύκολα, δεν κάνουμε βεβαιασμένε επιλογέ. Έχουμε πιο ηρεμή, πιο σωστή κυκλοφορία τη μπάλα. Θεωρώ ότι ο Πάπρε κράτησε έξω γιατί δεν ήταν απόλυτα έτοιμο στο τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε. Καλύτερα να μην παίξει και αύριο. Δεν ξέρω αν θα παίξει αύριο με του Γερμανού. Καλύτερα να μην παίξει, να κάτσει να ξεκουραστεί, να είναι έτοιμο. Είναι πολύ έτοιμο ο Πανικολάου. Λοιπόν, τον έπιασε μια φάση που έδινε και κάτι οδηγίε στο Θανάση κάτι του λέει για το rebound και του λέει κάνει ο Θανάσης και τι να κάνω του λέει, δεν βλέπεις, ε, λέμε τώρα του λέει ο, ο Νικολάου δηλαδή ακόμα και σε αυτό το παιχνίδι να δώσει την οδηγία έχει αυτό το γερικό ε, στοιχείο ο Παπ και τον θέλουμε και στο παρκέ λοιπόν από εκεί και πέρα ε, τίποτα άλλο για το σημερινό παιχνίδι ξαναλέω είχα πει και στο προηγούμενο ε, βίντεο ότι δεν θα δείξουμε κάτι καινούριο απλά να πιάσουμε λίγο ρυθμό να μας βάλουν πολύ δύσκολα και οι Αμερικάνοι. Αύριο θα μα βάλουν δύσκολα και οι Γερμανοί. και νομίζω ότι αν πάμε υγιεί, να πάμε υγιεί στο, στο τζάμπολ και από εκεί και πέρα. Ξαναλέω ότι κατά, κατά τη δική μου άποψη, έτσι, εγώ δηλαδή θα θεωρήσω επιτυχία αν φτάσουμε στην οκτάδα. Γιατί, γιατί θα μου πει, κάποτε παίρναμε μετάλλια, ξέρω εγώ, ναι, αλλά κάποτε παίρναμε μετάλλια που είχαμε όμω άλλο ρόστερ και τώρα δεν είχαμε και τόσε απουσίε. Άμα λείπουν οι δύο, αν το άμα λείπει ο Λούκα, άμα λείπει ο Καλάθης, Μιλάμε τώρα για παίχτε με τρόμερα. Δηλαδή, καταρχά, η, η του Γιάννη είναι στην επίθεση τεράστιο πρόβλημα. Ε στην οργάνωση του παιχνιδιού και στην εμπειρία που έχει αυτό το ρόστερ, οι απώλειε του Σλούκα και του Καλάθι είναι τεράστιε. Επίση, ο Κώστα σε άλλη μια πάρα πολύ σοβαρή απώλεια που έχουμε πρόβλημα κάτω. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για απώλειε που πονάνε πραγματικά. Και εμεί δεν έχουμε την πολυτέλεια των Σέρβων. Ε, οπότε, θεωρώ ότι η επιτυχία κάθε φορά είναι να φτάνεις πάνω από εκεί που μπορείς, πάνω από τις δυνατότητες σου και αυτή η εθνική δεν έχει δυνατότητες για μετάλλιο. Άρα λοιπόν αν φτάσουμε και μπούμε στην οχτάδα νομίζω ότι θα είναι ευτυχία για μας. Οκ. Okay. Τώρα άλλοι λένε ότι θα βγούμε έξω από τον Όμιλο, άλλοι λένε ότι θα, βγούμε έξω από την... Από τη... θα πάμε μέχρι τους 8, άλλοι λένε ότι θα πάρουμε μετάλλιο. Εντάξει, μετάλλιο δεν νομίζω να πάρουμε. Εγώ θεωρώ ότι αν παίξουμε καλό μπάσκετ και μπορέσουμε και κλείσουμε αυτές τις αδυναμίες που έχουμε στις χτυπητές, Νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι την οκτάδα, αλλά θα είναι η υπέρβασή μας. Αυτά για την εθνική πάμε τώρα λίγο να δούμε τι πατάω αυτό. Αυτό είναι το box score. Εδώ, τι έγινε εδώ ρε παιδιά. Εδώ είναι η είδηση για τον Κέντρικ Νάν. Ε, από ό,τι λοιπόν ε, φαίνεται ο, ε, η υπόθεση του Mike James δεν υπάρχει, δεν ισχύει, δεν προχωράει σε Mike James, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Κυρίως μετά από την ε, συνέντευξη που έδωσε, τις δηλώσεις που έκανε, δεν μπορώ να τα διαβάσω, συγγνώμη κιόλας, δεν μπορώ να διαβάσω τι ακριβώς έχει πει στο Basket News, από τον Μπάσκετ Νιους το είδα. Ο Σασομπράδοβιτ είπε ότι θα μείνει φυσικά ο Μάικ Τζέιμς. Έχει συμβόλαιο οπότε τελειώνει η ιστορία με τον Μάικ Τζέιμς. Όμω εκρεμεί η ιστορία του Κέντρικ Νάν γιατί σύμφωνα τουλάχιστον με το. Α, με τι διλο... τις... Το βγάλε τον καζέτα, λέει. Ναι, τον καζέτα το βγάλε. Εγώ το παίρνω από τον Μπάσκετ Νιους. Ο Κέντρικ Νάν ζήτησε από τον Ολυμπιακό να περιμένει μέχρι το τέλο του μήνα σε... για μπάσκετ να βρει κάποια τελευταία προσφορά από το NBA. Ε... Αξίζει να περιμένει. Η πρώτο, το πρώτο ερώτημα είναι: Αξίζει να περιμένει ο Ολυμπιακό για τον μέχρι το κεντρικό μέχρι του τέλο του μήνα. Αναμφισβήτητα αξίζει. Ε, αλλά βλέπετε κατευθείαν ότι υπάρχει αυτή η νοοτροπία του Αμερικανού που έρχεται εδώ ω τελευταία των τελευταίων ε, επιλογή. Εν πάση περιπτώσει. Ε, θα έλεγα ότι, οκ, okay, να περιμένει ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Okay. Και από κατά τη δική μου άποψη δεν θα βρει ο Κέντρικ ε, συμβόλαιο που να το αρέσει τουλάχιστον στο NBA. Θα το είχε βρει ήδη, οκ. Okay. Από εκεί και πέρα, ε, αν βρει όμως, τι γίνεται. Γιατί έχουμε φτάσει τέλος Αυγούστου. Δηλαδή μπαίνουν στο σε Σεπτέμβρη και ο Ολυμπιακό ψάχνει για αδιάρη. Δηλαδή να, να, να μην το δούμε από τη μεριά του παίχτη. Δεν μα νοιάζει η μεριά του παίχτη, μα νοιάζει η μεριά του Ολυμπιακού. Αν λοιπόν ο Ολυμπιακό, ρω, αναρωτιέμαι, και λογικά θα είναι εύλογη απορία για όλου. Αν ο Ολυμπιακό λοιπόν μείνει τελικά μπουκάλα, να το πω έτσι. Στο τέλο του μήνα, τι κάνει. Θα έχει κάποια δεύτερη επιλογή. Και ποια είναι η δεύτερη επιλογή μετά τον Κέντρικ Που θα πρέπει να είναι σίγουρη επιλογή. Okay. Γιατί? Γιατί δεν έχει προλίτελια πάλι να περιμένει ή θα μείνει τελικά χωρί παίχτη. Τι θα κάνει. Αυτέ είναι οι απορίε μα πια. Με την ευκαιρία λοιπόν τη είδηση αυτή, ανέβασα και εγώ, μάλλον έκανα ξανά ε, publish το βίντεο του Κεντρικ το οποίο μπορείτε να το βρείτε στην κατηγορία, στη βιβλιοθήκη. Οκ, μπορείτε να δείτε τι είχαμε πει πριν αρκετέ μέρε για τον Κεντρικ δύο βασικά πραγματάκια γιατί ξαναλέω τα χαρακτηριστικά του θα πούμε και από εκεί και πέρα το αν θα βγει στον Ολυμπιακό ή δεν θα βγει κανεί δεν το ξέρει, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή έβαζε τόσους πόντους στο NBA θα βάζει τόσους εδώ και διάφορα τέτοια όλα είναι σχετικά οκ, okay. αυτά πάμε μέσα θα τα πούμε καλό σχόλιο των πραγμάτων, πάλι τέτοια ώρα περίπου αύριο μετά το φιλικό με τους Γερμανούς δεν νομίζω θα έχουμε πολλά καινούργια πράγματα να πούμε, αλλά